Πινάδες με παίρνουν, αλευρομήχανοι με παίρνουν, τσιμέντα, μέχρι και κατάστημα pet shop με πήρε τηλέφωνο γιατί φέρουν βούλγαρες σκυλάκια. Ρε παιδιά, δεν είμαι εγώ υπεύθυνος, λέω απλά καταγγέλω είμαι, αλλά ελάτε και εσείς μαζί να κλείσουμε τον προμαχών. Το πρόβλημα έγινε στο δεν κάνουν έλεγχο. Οι Βούλγαροι μπαίνουν με ένα εικονικό χαρτί, ένα τιμολόγιο που γράφει Ιβάν Ιβάνοφ Φορτωτής, Γιώργος Παπαδόπουλος Παραλήπτης. Δεν τους ελέγχει κανένας πουθενά. Έχει καταργηθεί από τον Οκτώβριο του 2013 η έλεγχη του ΔΟΗ στον δρόμο. Παραδίδουν και η γη είναι ανεξέλεγκτη. Έχουμε συλλάβει πολλούς. Η Κατερίνη είναι πρωτεργάτη, έπιασε 8 ως τώρα. Επιτέλους και η Λάρισα ξυπνάει και σήμερα συλλάβανε στη Φαλάνη ένα Βούλγαρο που δεν είχε τιμολόγια. Να περάσουμε στις μακεδονικές οργανώσεις, όπου παρατηρείται νέα προσπάθεια για την αλλαγή ονομασίας των Σκοπίων. Εγώ, σαν αντιπρόεδρος, είμαι εδώ να υποστηρίξω τον πρόεδρό μας, τον Δημήτρη Χατζή, ο οποίος κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά και μάλιστα έχουμε ξεκινήσει εδώ και μερικούς μήνες πρόσφατα μια εκστρατεία, αν μπορώ να πω, να μπορέσουμε να μαζέψουμε υπογραφές από Αμερικανούς και Ελληνοαμερικανούς, όλοι βέβαια Αμερικανοί πολίτες, για να τους στείλουμε στο Κογκρέσο και να μπορέσουν να ξαναφέρουν την απόφαση της Αμερικανικής Βουλής να αναγνωρίσουν το κρατήδιο των Σκοπίων με το συνταγματικό τους όνομα το 2004, να το φέρουν πάλι στη Βουλή προς ξανασυζήτηση. Αλλά γι' αυτό χρειαζόμαστε το λιγότερο 100.000 υπογραφές. Είμαστε σε καλό δρόμο. Έχουμε μαζέψει πολλές χιλιάδες υπογραφές. Προχθές συζήτησα με τον πρόεδρό μας στη Βοστόνη, ο οποίος μου είπε ότι πήγε στο συνέδριο της ΑΧΕΠΑ και η ΑΧΕΠΑ συμφώνησε να το βάλει μέσα στα διατάγματά της και στις αποφάσεις της. Στα resolutions που λέμε. Να βοηθήσουν αυτή την εκστρατεία που κάναμε. Η Παμακεδονική Ένωση δημιουργήθηκε ως πολιτιστικός φορέας. Όμως προωθεί τα ζητήματα της Ελλάδας στην Αμερική. Έχει μάλιστα και την υποστήριξη της Αρχιεπισκοπής. Η Παμακεδονική Ένωση είναι από όλα τα στρώματα, τα πνευματικά, τα οικονομικά, στην Αμερική. Είναι οι αγνοί Έλληνες, οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν την πατρίδα και δημιουργήσαμε την Παμακεδονική από το 1947 και βασικά δημιουργήθηκε για το σκοπιανό θέμα, για να μπορέσουμε να αντικρούσουμε τότε την προπαγάνδα των Σκοπίων. Εμείς βασικά είμαστε ένας πολιτιστικός σύλλογος, αλλά τα τελευταία χρόνια έχουμε καταντήσει να είμαστε του Υπουργείου Εξωτερικών, βραχίωνας του Υπουργείου Εξωτερικών, στην Αμερική και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε τη μητέρα πατρίδα σαν Αμερικανοί πολίτες που έχουμε πρόσβαση σε γερουσιαστές.